θα κάνει. Είπα λέω πόσα και πώς θα κάνει. Και πόσους αναστεναχμούς και θα βγει η αγάπη. Η αγάπη πήρε μουσκαταλή και δεν αργήθηκε κάτω. Η αγάπη μουσκαταλή και δεν αργήθηκε κάτω. Η λαϊκή μας παράδοση είναι να χρησιμοποιείται η Μαντινάδα. Και μάλιστα με ένα περιεχόμενο πολύ πλούσιο, ένα περιεχόμενο που συνδέεται με μια σειρά από δραστηριότητες κοινωνικές, εθνικές, συναισθηματικές και που βεβαίως η Μαντινάδα βρήκε απόλυτη δικαίωση όταν συνδεθεί με το τραγούδι και όταν αποκτήσει ένα μουσικό ρυθμό. Τότε πραγματικά ολοκληρώνεται. Τώρα για την τεχνική της Μαντινάδας, για την γεωγραφία της Μαντινάδας θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ολόκληρη Κρήτη, πατρίδα της Μαντινάδας, ενδυμή στην Κρήτη. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές, κυρίως αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζει μια ξεχωριστή άνθηση. Μια από αυτές τις περιοχές είναι τα Νόγια. Όταν έχουμε και ακούμε για τη Μαντινάδα, για μένα είναι το πολυτιμότερο πράγμα που ειστάθηκα στη ζωή μου. Τόση ανακούφιση, τόση απερηφάνεια με μία Μαντινάδα. Όταν την εποχή που ήμουν πιο νέος, εάν δεν άκουγα Μαντινάδα ποιος την έβγαλε, από πού ακούστηκε η πρώτη, θα πάθαινα κρίση. Ήθελα βέβαια να δώσω μια ανταπάντηση σε αυτό το πράγμα, σε μια περίπτωση την οποία θα πιαστώ σε ένα γλέντι. Πολύ και δεν αντέχω. Οι Μαντινάδες για μένα είναι η ίδια η αγάπη. Ασχολούμαι για την αγάπη. Αγαπώ, βγάζω Μαντινάδες για τον έρωτα, για τη δυστυχία, για τη χαρά, για όλα τα θέματα, για τη φύση. Αυτά με ενώνουν κοντά στη φύση, Μαντινάδες. Και εκεί περπατώ, μου έρχεται η Μαντινάδα. Και την κρατάω στη μνήμη μου, γιατί μου αρέσει. Μετά έχω ένα στυρό και μπροκάκι στη ζέπη μου, τη σημειώνω. Γιατί μ' αρέσει και τη ζω. Ναι, ναι, φοβίζει δυχώς μου. Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Άρα είναι τα σπουδαία. Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Άρα είναι τα σπουδαία. Άντας μωρό, μωρό μου. Να αγαπάς να μην μπορείς. Να ράξεις την ιδέα. Η
Γενικά η Μαντινάδα δεν ήταν μόνο το μέσο με το οποίο ο αγρότης της περιοχής, ο κάτοικος της περιοχής εξέφραζε τη χαρά του στη διασκέδαση, στο γλέντι, στο γάμο. Η γυναίκα με το αντίστοιχο του, γιατί νομίζω συγγενικά είναι αυτά τα πράγματα, του μυρολογιού, εξέφραζε επίσης με αυτόν τον τρόπο την ώρα της δουλειάς. Δηλαδή είναι πολύ και ήταν ιδιαίτερα παλιά πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, τότε που το σκάψιμο γινόταν με τα γνωστά πρωτόγωνα μέσα, οι εργάτες την ώρα που δουλεύανε να τραγουδάνε, να λένε μαντινάδες, πειρακτικές, διάφορες μαντινάδες, για να κάνουν πιο αλαφρύ το αυτό του κόπου, του μόχθου, του καθημερινού. Γυρίζοντας από τη δουλειά, καθισμένοι στα καϊδουράκια τους, οι ίδιες οι γυναίκες στον αργαλιό, είτε να λένε μυρολόγια χωρίς κανένα άμεσο λόγο, χωρίς δηλαδή να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πένθος, αλλά γιατί εκφραζόταν έτσι ψυχικά. Οι θεριστές στο τριγητό τον Αύγουστο, η Μαντινάδα ήταν μέσα, έβγαινε μέσα από κάθε, ήταν ένα κομμάτι της ζωής τους, ήταν ένα κομμάτι της ζωής τους. Και αυτό το γεγονός, αυτό το αναμφισβήτητο γεγονός, νομίζω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να επιζεί, να επιβιώνει και τώρα, όχι μόνο με την έννοια ότι τραγουδιέται, αλλά με το γεγονός ότι είναι ένα είδος που συνεχώς αναπαράγεται. Το ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στα νόγια 15, 20, 30, 40 νέοι, οι οποίοι είναι σε θέση αυτοί οι ίδιοι να φτιάξουν τη στιγμή που γλεντάνε, που θέλουν κάτι να εκφράσουν, που βλέπουν κάτι που τους συγκινεί το συναισθηματικό τους κόσμο, και αυτό το μεταπλάθουν σε μαντινάδα, αυτό νομίζω ότι ακριβώς δείχνει πώς, από πόσο μακριά και από πόσο βαθιά έρχεται. Ετυμολογικά είναι μεταφερμένη από τη βενετική γλώσσα, όπου εκεί υπάρχει λέξη ματινάντα, όπως και η ιταλική ματινάτα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα τούτο να επισημάνω. Δεν σημαίνει ότι η καταβολή της μαντινάδας ως στοιχείο πνευματικό του λαού, αλλά και της έντεχνης λογοτεχνίας, έχει την ρίζα της στην βενετική περίοδο, στην Κρήτη. Αντίθετα, όπως θα πούμε παρακάτω, το ρίζωμα της Μαντινάδας πηγαίνει έως και την κλασική αρχαιότητα. Για τη Μαντινάδα από την τεχνική της πλευρά θα μπορούσε κανείς να κάνει μια διάκριση απλή. Ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η Μαντινάδα από την απλή στιχοπλοκία, από τη ρήμα, τη γνωστή. Ακόμη ότι η Μαντινάδα για να αποτελέσει ολοκληρωμένο ποιητικό είδος, γιατί είναι ένα από τα αξιολογότερα ποιητικά είδη, πρέπει να υπάρχει κάποιος βαθύτερος εσωτερικός λόγος, πιεστικός, που κινεί εκείνο που ασχολείται, που βγάζει τη Μαντινάδα, για να την συνθέσει. Για να γίνει διάκριση είναι λιγάκι δύσκολο. Δεν μπορεί κανείς να διακρίνει ποια είναι η Μαντινάδα αυτή που έχει το στοιχείο αυτό και ποια είναι μια απλή στιχοπλοκία. Ωστόσο, εκείνο που είναι αξιόλογο, αυτό που είναι ένα φαινόμενο που αξίζει να το παρατηρήσει κανείς, είναι ότι σήμερα, παρά την αντικσότητα των σημερινών καιρών, παρά τα ρεύματα, τα διάφορα πολιτιστικά ρεύματα και τις επιρροές που δεχόμαστε, η Μαντινάδα ζει, παράγεται και αποτελεί ένα μέσο έκφρασης σήμερα στην ψυχή του κρητικού λαού, πολύ σημαντική. Πέρα από την εμπορευματοποιημένη της μορφή, καλλιεργείται από ορεσίδιους αλλά και από αστούς. Και αυτό ίσως είναι αυτό αποτελεί την ιδιαιτερότητα της κριτικής παραγωγής στον χώρο του δύστιχου. Σήμερα είναι, με σειρά με τα μάτια μου, που ζουλεμένα.
ξένος είμαι. Μπορεί να καθίσει για ατέλειωτες ώρες, μέρες θα έλεγα, η παρέα, χωρίς να υπάρχει κανείς ειδικός λόγος. Δεν πρέπει να είναι γάμος ή βάφτιση οτιδήποτε. Όποτε υπάρξει κάποια συγκυρία ευνοϊκή, ξεκινά μια παρέα και κρατεί ατέλειωτες ώρες. Αυτό και μόνο είναι ένα γεγονός που δείχνει πραγματικά την βιωσιμότητα της Ματινάδας. Και θα έλεγα το εξής, ότι δεν είναι μόνο το γεγονός της απομόνωσης, που για λόγους γεωγραφικής, ιδιαιτερότητας, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποια πρόσβαση προς τις άλλες περιοχές, που υπάρχουν καινούργια ερεθίσματα, καινούργιες αντιλήψεις, καινούργιος τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που κάνει τη Ματινάδα να είναι βιώσιμη. Είναι το γεγονός πως στέκει, έχει αυτάρκεια η Ματινάδα, ακόμα και όπου διασταυρώνεται με άλλες μορφές τραγουδιού και με άλλες μορφές μουσικής, με κάτι καινούργιες μορφές, disco, rock, δεν ξέρω τι. Πάντα στέκεται όρθια και πάντα είναι ανυποχώρητη. Ακόμα και στις πόλεις. Θα δείτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα κριτικά και στις πόλεις και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Ειδικότερα όμως στις αγροτικές και χτινοτροφικές περιοχές όπως είναι αυτή εδώ, στην Καρκαδιώτησα και γενικά σε ολόκληρο το Μονοφάτσι, είναι μια εστία, είναι μια νησίδα εδώ. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μια νησίδα που έχει κάπου 6, 7, 8 χωριά εδώ γύρω στην περιφέρεια, που πραγματικά μοναδικός τρόπος έκφρασης είναι η Ματινάδα. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια τους παππούδες μας, τους μεγάλους στην ηλικία, να τραγουδάνε τον Ερωτόκριτο τα βράδια στις γειτονιές, ιδιαίτερα την εποχή που βγαίνουν τα σκουφιδιά με τα καζάνια και βγαίνουμε παιδιά και να ανεβόμαστε γύρω από τη φωτιά και ακούγαμε να μας λένε αγράμματοι άνθρωποι εκατοντάδες στίχους του Ερωτόκριτου. Θυμάμαι τους βοσκούς που μέχρι τελευταία το είχαν απαραίτητο εξάρτημα στη βούρια τους μέσα. Έναν χιλιοτριμμένο, χιλιολαδωμένο, ραμμένο με το σουβλί, το βιβλίο του. Αυτές οι εκδόσεις, οι γνωστές, οι λαϊκές εκδόσεις του Ερωτόκριτου. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μια πάρα πολύ δυνατή παράδοση που έχει επιδράσει στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές κατά δεκάδες βγάζουν τους οργανωπαίκτες, τους καλούς τραγουδιστές, τους χορευτές. Όλα αυτά μαζί αποτελούν νομίζω ένα πακέτο μέσα από τα οποία καταφέρνει και επιβιώνει σήμερα η Ματινάδα και που βέβαια αυτό θα αποτελούσε ίσως, θα ήταν ενδιαφέρον θέμα μιας συζήτησης που, στην οποία να πάρουν μέρος άνθρωποι που έχουν και τις ειδικές τις απαιτούμενες γνώσεις και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται ο Δήμος Ανογείων μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων που οργανώνει κάθε χρόνο να οργανώσει ακριβώς μια τέτοια συζήτηση για την κριτική Ματινάδα, για το ρόλο που έχει παίξει γενικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού, του πολιτιστικού, αν θέλετε, επίπεδου που έχουν αυτές οι περιοχές και ταυτόχρονα βέβαια και με το Ριζίτικο που είναι το αντίστοιχο και που αναπτύχθηκε στη Δυτική Κρήτη. Ο ποιητής λαός λαμπικάρει τόσο πολύ εκείνο που θέλει να πει, το ζυμώνει σαν το γλεύκος και από εκεί και πέρα η επέμβαση του ενός είναι νοθεία, είναι... πώς να το πω, την βορυχία. Γιατί και ο Σολωμός προσπάθησε να μας δώσει δύστιχα και έδωσε, έγραψε και τραγούδια με τη φιλοδοξία να τα περάσει στο λαό, στα χείλη του λαού. Καταγράφτηκαν από συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Δεν πέρασαν. Δεν είναι του λαού παραγωγή. Είναι του ενός που πάσχει, αφού είναι του ενός, από ένα υποκειμενισμό που δεν μπορεί αυτός ο υποκειμενισμός να καλύψει τα αιτήματα του λαού, του ποιητή λαού.
Αυτή είναι η κριτική Μαντινάδα, η 15 σύλλαδη, η ομοιοκατάληκτη, η οποία σήμερα πράγματι σφραγίζει την έκφραση του λαού σε κάθε λογής εποχίας η γιορτάση. Η Μαντινάδα είναι δεμένη με την παράδοση, είναι ένα είδους έκφρασης που εκφραζόμαστε όλοι. Εμένα με εκφράζει απόλυτα, εκφράζει από τη μεγαλύτερη γενιά μέχρι τη μικρότερη. Είναι, εκφράζεις τα συναισθήματά σου, εκφράζεις τον πόνο σου, εκφράζεις τη χαρά σου, εκφράζεις τη λύπη σου, εκφράζεις το θυμό σου. Δηλαδή με τη Μαντινάδα είναι, εκφράζεις τα πάντα. Ο κόσμος συμμετέχει εδώ. Φυσικά ο κόσμος συμμετέχει. Εμείς βέβαια είμαστε οι εκφραστές του κόσμου που λόγω του επαγγελματισμού ο κόσμος μας έχει σαν τελάλιδες και του λέμε εμείς τα δικά του, ας πούμε, ακούσματα που δεν μπορεί να τα πει αυτός. Εσύ έχετε γράψει πάρα πολλές Μαντινάδες. Yeah. Μία από αυτές είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι με τον Μαρκόπουλο. Τι είναι, κύριε Σαββακάκη? Ναι, το προχειρό τη χάρη του λέει. Το θέλω να πεις. Ναι, έγινε επιτυχία και το τραγουδούν και τα κέντρα, το τραγουδούν οι γυράριδες.